Τάσος Νικολογιάννης είναι κοντά μας. Γεια σου Τάσο. Γεια σου Σταύρο μου. Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε? Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Να πούμε καταρχάς ότι κυκλοφόρησε τα εισιτήρια του αγώνα με την Φόλεντα. Θα γίνει αύριο το βράδυ. Mm-hmm. 8.30 στη Λεωφόρο. Από τη μία το μεσημέρι, όποιος θέλει ηλεκτρονικά τα παίρνει. Υπάρχει ανακοίνωση στο site της Παναθηναϊκός και μπορεί όποιος θέλει να μπει και να πάρει εισιτήριο. Εντάξει, τώρα μετράμε αντίστροφα για το μάτς με τη Σλάβια την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη, στις 7 το απόγευμα. Ήδη έχει ξεκινήσει η κατασκοπία του αντιπάλου από τον Ιβάν Γιωβάνος και τους συνεργάτες. Ο άνθρωπος του, συνεργάτης του coach του Παναθηναϊκού, είδε το πρώτο παιχνίδι με τη Σεν Ζόζεφ, θα δει και το αυριανό, για να έχει και μια πλήρη εικόνα από κοντά για την ομάδα της Σλάβια. Την ξέρουν καλά και θα αρχίσουν να δουλεύουν στα τακτικά θέματα σιγά σιγά τις επόμενες μέρες, πολύ πιο αναλυτικά από τις προηγούμενες. Θα επισημαίνουν στους παίκτες τα συν και τα πλήν. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τρεξίματα, είναι μια ομάδα που πάει πολύ στη μονομαχία, αλλά είναι μια ομάδα που έχει τροτά σημεία στο ανασταλτικό κομμάτι. Είναι λίγο άναρχη στο κομμάτι αυτό. Και ο Παναθηναϊκός θα ψάξει να εκμεταλλευτεί αυτό και να σημειώσει κάποιο γκολ, διατηρώντας την καλή ανασταλτική λειτουργία που μας έδειξε σε όλα τα φιλικά, εκτός από το τελευταίο 20 λεπτό του αγώνα με τον Βόλο, που νομίζω όμως το πρώτο ημίχρονο, νομίζω. Ναι, ναι, mm-hmm. αυτό στο πρώτο ημίχρονο, που νομίζω ότι είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Ο κανόνας είναι η ανασταλτική λειτουργία που είδαμε σε όλα τα φιλικά, τα προηγούμενα, και στο υπόλοιπο διάστημα του αγώνα με τον Βόλο. Εκείνο το 20 λεπτό ήταν 20 λεπτό που νομίζω ότι δύσκολο θα ξαναδούμε, και ειδικά σε δύο παιχνίδια που η συγκέντρωση ήταν στο 200%, γιατί πρέπει να πούμε ότι και στα φιλικά, σε κάποια φιλικά όπως αυτό με τον Βόλο, ίσως και η συγκέντρωση να μην ήταν στο 200%. Και ίσως είναι και καλό που έγινε και αυτό, για να χτυπήσει και ένα καμπανάκι, διότι πας διαφορετικά μια χαρά ανασταλτική λειτουργία, δεν έχω δεχτεί γκολ κτλ. Και διαφορετικά όταν βλέπεις ότι με το που χαλαρώνεις λίγο δεν αρκεί να γίνει ζημιά. Ακριβώς. Απλά ήταν ο Μπρινιόλης ένα πολύ καλό βράδυ και ο Μανικός δεν δέχεται γκολ. Κανονικά θα έπρεπε να δεχτεί, όπως θα έπρεπε να έχει βάλει στο δεύτερο ημίχρονο με τις ευκαιρίες που είχε. Σ' άκουγα να λες χθες και για την περίπτωση να παίξει με τρεις κεντρικούς αμυντικούς ο Παναθηναϊκός. Κοίταξε, αυτό δεν το ξέρω. Δεν το βλέπω, αλλά δεν το αποκλείω. Το πιο πιθανό να πάει με ένα 4-3-3, έτσι. Να έχει τον Τζέριν, τον Αλεξανδρόπουλο και τον Ρούμπεν. Απλά επειδή ο Γιωβάνοβιτς το έχει κάνει αυτό σε κάποια παιχνίδια πέρσι, σε κάποια πολύ δύσκολα παιχνίδια εκτός έδρας, και επειδή αυτό που έχω δει εγώ, εντάξει, το έχω δει και στον Παναθηναϊκό σίγουρα, είναι ότι η Σλάβια έχει θέμα όταν αντιμετωπίζει ομάδες που έχουν τριάδα στην άμυνα, παίζουν λίγο πιο μαζεμένες. Δεν το αποκλείω στο πρώτο παιχνίδι να γίνει, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ξέρουμε είναι ότι θα πάει με το 4-3-3 που γνωρίζουμε καλά ότι έχει δουλέψει σε όλη την προετοιμασία και το έχει βάλει και σε όλα τα φιλικά. Εντάξει, δεν έχει παίξει σε κανένα φιλικό με τρεις. Ή με 4-2-3 να έχει παίξει με τον Καρλίτρο και τον Ιωαννίδη, ή με ένα 4-3-3. Πιστεύω ότι αυτό έχει τις περισσότερες πιθανότητες, απλά δεν το αποκλείω το άλλο. Επαναλαμβάνω, γιατί το μάτς το πρώτο στην Πράγα θα... Κοίτα, αυτά τα παιχνίδια, Σταύρο, δεν είναι παιχνίδια που ο Γιωβάνος θα κοιτάξει ο Παναθηναϊκός να παίξει καλά κλπ. Το μόνο που το ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Καλά, εννοείται. Νομίζω η οποιαδήποτε ομάδα αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Με οποιοδήποτε τρόπο το παίρνεις και παίρνεις την πρόξη και τελειώνεις. Δηλαδή δεν είναι αυτό που θα σκεφτεί, αυτό που θα κοιτάξει είναι ποια εντεκάδα θα είναι πολύ πιο αποτελεσματική και πολύ πιο safe στο παιχνίδι αυτό, έτσι ώστε να φύγει με ένα καλό αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός από την Πράγα και να έρθει στη Λεωφόρο με τη βοήθεια του κόσμου του να πάρει μια πρόξη που θα είναι πάρα πολύ σημαντική. Γνωρίζοντας βεβαίως από την 3η στις 2 Αυγούστου, εφόσον περάσει τη Σλάβη, ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος. Θα μάθει το ζευγάρι δηλαδή από τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει μία από τις δύο. Να θυμίσουμε ότι λόγω της Σλάβια ο Παναθηναϊκός, εάν περάσει τους Τσέχους, είναι στους ισχυρούς, οπότε θα πάρει ομάδα από το γκρουπ των ανίσχυρων, έτσι. Ναι, έτσι ακριβώς όπως το λες είναι. Δηλαδή, αν καταλάβει ο κόσμος, την Τρίτη θα βγει ένα ζευγάρι Σλάβια Παναθηναϊκός και ο αντίπαλος θα είναι ένα ζευγάρι από τους αδύναμους. Και αυτό διότι η Σλάβια είναι στους ισχυρούς. Αυτό θα είναι το μπόνους για τον Παναθηναϊκό εφόσον περάσει τη Σλάβια. Δηλαδή, θα έχει περάσει τον ισχυρό αντίπαλο στον τρίτο προγραμματικό και θα βρει τον αδύναμο αντίπαλο
στα play-off. Θα μπορούσε να γίνει το αντίθετο. Να πέσει ένας έναν αδύναμο αντίπαλο στον τρίτο προκριματικό και να πετύχει ένα ισχυρό αντίπαλο στο play-off που εκεί θα ήταν πολύ πιο δύσκολο. Ναι, θα μπορούσε να ήταν παράδειγμα η Villarreal, η West Ham και τα λοιπά. Ναι, ναι. Έχει πολλές δύσκολες ομάδες. Και γι' αυτό σου λέω ότι θα είναι ένα παιχνίδι υπομονής, ένα παιχνίδι το οποίο θα πάει πολύ στη συγκέντρωση, πολύ στη, στη μονομαχία. Θα κοιτάξει ο Παναθηναϊκός να είναι πολύ καλό στο ανασταλτικό κομμάτι, να μην δώσει κανένα δικαίωμα στην ομάδα της Σλάβια, η οποία έχει πολύ καλή επιθετική γραμμή, πάρα πολύ καλή. Και ένας σεντερφόρ ο οποίος είναι γρήγορος, θα χρειαστεί μεγάλη προσοχή. Για να μπορέσει να έρθει στην Λεωφόρο με ανοιχτή την πρόκριση και να την πάρει στη Λεωφόρο. Γιατί παίζεται όλη χρονιά ουσιαστικά σε αυτά τα δύο παιχνίδια. Ξέρω ο Γιωβάνοβιτς έχει πει ότι το ευρωπαϊκό στήριο θα έχει αξία μόνο αν η ομάδα μπει στους ομίλους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ναι, αυτό είναι και η ουσία. Δεν είναι θέμα μόνο η άποψη του Γιωβάνοβιτς. Διότι τόσο και όλο την περσινή σεζόν ο Παναθηναϊκός πάσχησε για να κερδίσει αυτή την ευκαιρία να αγωνιστεί στην Ευρώπη και στους ομίλους. Και τώρα ήρθε η ώρα να διεκδικήσει τις πιθανότητες του. Θεωρείς ότι ισχύει αυτό που λέγαμε μέχρι χθες, ότι σε πιο δημιουργικό ρόλο θα δούμε τον Τσέριν? Ναι, κοίτα, πιστεύω ότι αν δεν αλλάξει κάτι, πιο πιθανό είναι να δούμε τον Τσέριν 8, δηλαδή δίπλα στο Ρούμπεν. Και τον Αλεξανδρόπουλο λίγο πιο ψηλά. Τουλάχιστον αυτό συνηθίζει να κάνει στα τελευταία φιλικά. Βάζει τον Τζέριν λίγο πιο πίσω και τον Αλεξανδρόπουλο λίγο πιο μπροστά στην τριάδα. Με στόχο τι? Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί ο Αλεξανδρόπουλος είναι πάρα πολύ γρήγορος και βοηθάει στο pressing ψηλά. Κλέβει μπάλες. Έτσι. Μπορεί με μια ατομική ενέργεια να μπει στην περιοχή και να δημιουργήσει καταστάσεις. Και διότι ο Τζέριν είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Και μπορεί από τη θέση 8 που θα είναι, με κάθετες πάσεις, είτε στα άκρα είτε στον άξονα, δημιουργήσει καταστάσεις για την αντίπαλη εστία. Οπότε το πιο πιθανό είναι αυτό, αν δεν προκύψει κάποια πρόβλημα, επαναλαμβάνω, να δούμε τον Ρούμπεν με τον Τζέριν και πιο μπροστά τον Αλεξανδρόπουλο. Και ο Κουρμπέλης θα είναι διαθέσιμος. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Κουρμπέλη, αν θα παίξει από την αρχή. Ο Κουρμπέλης έχει πιθανότητα να παίξει από την αρχή, αν γίνει αυτό που σου είπα, που δεν συγκεντρώνει πολύ στον Αλεξανδρόπουλο. Παίξει με 3 στόπερ. Ναι. Και να είναι ουσιαστικά ο κεντρικός αυτός που θα βγει. Ναι, ωστόσο και πρέπει να και ο Μάγνουσον. Αυτό. Και εκεί έχεις και ένα βαντάζ μεγάλο σαν ομάδα, είσαι πολύ καλύτερος στα στιμένα, έτσι. Γιατί ο Κουρμπέλης βοηθάει στο κομμάτι αυτό. Ο Σάκεφελτ είναι πολύ καλός. Ο Μάγνουσον είναι καλός. Θα έχεις δηλαδή ύψος στα στιμένα. Και ξέρεις, από στιμένες φάσεις κρίνονται παιχνίδια. Οπότε γι' αυτό σου λέω ότι... Ειδικά τα κλειστά. Ακριβώς. Γι' αυτό σου δεν το αποκλείω, αλλά το πιο πιθανό είναι να δούμε το σχήμα που είδαμε στο παιχνίδι, στα περισσότερα φιλικά παιχνίδια, το 4-3-3. Ωραία, μεταγραφικά φαντάζομαι δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη. Ό,τι έχουμε σταύρο μεταγραφικό θα λέμε πλέον μόνο αν κλείνει παίκτης. Δεν νομίζω ότι αξίζει τώρα να πούμε τι και πώς. Αν κλείσει παίκτης, εδώ θα είμαστε να το πούμε ότι έκλεισε ο τάδε παίκτης και ο Παναθηναϊκός θα κάνει την πέμπτη του μεταγραφή. Ωραία, το ρωτώ γιατί είναι. Έρχονται τα μηνύματα, ξέρεις γιατί δεν ρωτάω. Καταλαβαίνω το πρόβλημα. Άλλο θέλω να πω εγώ, ότι αν υπήρχε και κάποιος παίκτης, δεν αρχίσαμε με τα πλάνα κτλ. Θα αρχίσαμε με αυτό το θέμα. Ακριβώς. Το πρώτο που θα έλεγα θα ήταν. Λοιπόν, περιμένουμε και εκεί να δούμε τι και πώς. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. Κάτσε να δω και τα μηνύματα, μήπως μου έχει ξεφύγει κάποια ερώτηση. Όχι. Λοιπόν, και αύριο είπαμε το φιλικό είναι στις 8.30, έτσι. Τα εισιτήρια από τη μία το μεσημέρι στη διάθεση του κόσμου. Ωραία. Ευχαριστώ, Τάσο. Έγινε. Καλή συνέχεια. Για οτιδήποτε προκύψει, ασφαλώς εδώ είμαστε.